Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή και ευλογημένη χρονιά. Με τη βοήθεια του Θεού και χάρη στη μακροθυμία Του, διανύουμε τη δέκατη μέρα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Οι ευχές για χρόνια πολλά, για υγεία, ευτυχία, χαρά δίνουν και παίρνουν. Και ενώ θα έπρεπε όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, κάτι μας στερεί αυτή τη χαρά. Και αυτό συμβαίνει διότι όπου και αν στρέψουμε το βλέμμα μας, στον τόπο μας και στην οικουμένη ολόκληρη, θα νιώσουμε μια απογοήτευση. Τα απαντακού της γης, ειδησιογραφικά δεδομένα, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες των προβλημάτων και των οδυνών που μαστίζουν κάθε γωνιά του πλανήτη. Μέσα σε αυτές τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που μας κόβουν τη χαρά, όλοι νομίζω έχουμε ανάγκη να νιώσουμε πως κάποιος μας αγαπά και μας προστατεύει. Και αυτός ο κάποιος βέβαια δεν είναι άλλος από τον Θεό μας. Αυτός μας προστατεύει και μας αγαπά όλους ανεξαιρέτως. Η ακρόνητη αυτή βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν στη ζωή μας και μας αγαπά δεν στηρίζεται σε υποθέσεις, θεωρίες και φιλοσοφικούς στοχασμούς. Η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, στον απόϊχο της οποίας ζει ακόμη η ανθρωπότητα, φανερώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την έμπρακτη και την απέραντη αγάπη του Θεού για μας. Η παρουσία σας εδώ σήμερα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, φανερώνει τα φιλάνθρωπα αισθήματά σας και τη γεμάτη αγάπη καρδιά σας. Το ψωμί του αδελφού μας όμως είναι ζήτημα πνευματικό. Και επειδή τα πνευματικά ζητήματα είναι αυτά που για καθέναν ζυγίζουν αιωνιότητα, θα πρέπει αναλόγως να τα χειριζόμαστε. Εύχομαι κατά τη διάρκεια του νέου χρόνου που πριν λίγο ανέτειλε να ανοίξουν διάπλατα οι καρδιές μας για να διεισδύσει στα βάθη του είναι μας ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού, το φως του αληθινών, η σαρκωμένη αγάπη.
ευχαριστούμε τον Μαέστρο και τα παιδιά της ορχήστρας και παρακαλούμε τον Παναγιώτατο να προσέλθει στο βήμα, να απευθύνει λόγο το πνευματικό και να ευκόψει και να ευλογήσει την Βασιλότητα. Και το θεωρείτε εύκολο να ανέβω επάνω σε αυτό το βήμα και να απευθύνω λόγων ύστερα από αυτά τα οποία άκουσα προηγουμένως από την ορχήστρα και από αυτά τα οποία είπε ο πατήρ Παναγιώτης? Πρέπει να είναι κανείς φτιαγμένος από πέτρα και από σίδερο, να μην συγκινείται για να μπορεί να βάλει σε μια τάξη τις σκέψεις του. Θα προσπαθήσω όμως, όπως κάθε χρόνο, απευθυνόμενος στον καθέναν χωριστά και σε όλους μαζί, να σας πω πρώτα-πρώτα τις ευχές μου για τον καινούριο χρόνο. Να είναι 1000 φορές καλύτερος από κάθε προηγούμενο. Είναι ένας χρόνος που μας τον δίδει η μακροθυμία του Θεού για να τον αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερον τρόπο. Πρέπει να γνωρίζουμε και να μην φοβούμεθα αφού θα το γνωρίζουμε, ότι κάθε χρόνος που φεύγει, κάθε μήνας που φεύγει, κάθε ημέρα, κάθε ώρα, δεν ξαναγυρίζουν πάλι. Και αυτό σημαίνει ότι αλίμονον αν έχουμε αφήσει αυτόν τον χρόνο να φύγει χωρίς να τον έχουμε αξιοποιήσει.